Πείτε μας, σας παρακαλώ, μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο πριν. Είχατε καταλάβει εσείς, είχατε εικόνα εσείς, είχατε γνώση εσείς της κατάστασης που είναι και ο σταθμός ο δικός σας εκεί του σιδηροδρόμου, αλλά και γενικότερα των τρένων και δεν υπήρχε ασφάλεια, ότι όλα ήταν στον αέρα? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ήθελα να στείλω τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Σας ακούω με προσοχή και ήθελα ακριβώς αυτό, με προλάβατε προηγουμένως με την εικόνα που δείξατε με τη μητέρα του παιδιού που χάθηκε. Αυτή τη στιγμή νομίζω πως δεν είναι η κατάλληλη για να κρίνουμε το τι φταίει σήμερα. Αφήστε μας εδώ στην περιοχή που ζούμε, γιατί έχουμε 24 ώρες μέσα στο ατύχημα. Εγώ με τα χέρια μου κρατούσα κοπέλες που δεν ήταν έτοιμες να πεθάνουν και ζητούσαν τη βοήθειά μας, και αφήστε μας να ζήσουμε αυτό. Είναι θερμή παράκληση να περάσει αυτό και όλες οι ευθύνες θα αποδοθούν από τους υπεύθυνους και από αυτούς που ήταν οι πέτοι και οι αρχικά υπεύθυνοι. Αφήστε να περάσει αυτό το πράγμα και από αύριο να δούμε τι θα γίνει. Ως Δήμος που είπατε, κάναμε το πάνω, 24 ώρες είμαστε εκεί, βοηθάμε με νερά, με οτιδήποτε, με υποστήριξη στους ανθρώπους που χθες το βράδυ ήταν έτοιμοι να φύγουν από τη ζωή. Τελικά ήρθαν τα στενοφόρα έγκαιρα, κάποιοι σώθηκαν. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Δεν έχω λόγια να πω. Είναι κάτι που εγώ πρώτη φορά ζω. 24 ώρες της ζωής μου, οι χειρότερες που υπάρχουν. Μάλιστα. Μα δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό που λέτε, και πραγματικά και σαν κοινωνία σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε, τη βοήθεια που παράσχετε δηλαδή στους ανθρώπους αυτούς, αλλά δεν τα έχουμε με κανέναν, δεν τα έχουμε με τους πολίτες αυτής της χώρας. Δεν αποδείχνουμε ευθύνες. Αλίμονο, δεν θα ήταν παρανοϊκό να πούμε ότι φταίνε οι κάτοικοι των τεμπών, οι κάτοικοι της χώρας. Συμφωνώ, δεν εννοώ αυτό που συνέβη. Δεν εννοώ αυτό. Ξέρω ποιος εννοείται, για αυτούς λέω. Ναι. Φυσικά. Ούτε με τους πολίτες, ούτε με τους επιβάτες, ούτε με τους εργαζόμενους στα τρένα. Προφανώς. Δηλαδή είναι προφανές αυτό. Όταν ναι, όμως λένε οι εργαζόμενοι ότι πρέπει να είναι 2.000 άνθρωποι και είναι 700 άνθρωποι, ναι, αυτό δεν έχει άμεσο αντίκτυπο, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα? Στη λειτουργία του, καταρχήν. Βεβαίως μπορεί να έχει, αλλά να σας πω και κάτι. Μιλάμε για τις ευθύνες ενός σταθμάρχη. Και εγώ ρωτάω, εάν ο σταθμάρχης ή ο οποιοσδήποτε υπάλληλος ήταν εκεί, άνθρωπος είναι, είχε κάποιο επεισόδιο, δεν πρέπει να υπήρχαν κωδικοί ασφαλείας των τρένων? Δηλαδή, με κάποιον άνθρωπο που θα χάσει τις αισθήσεις του για κάποιο λόγο, θα γίνεται αυτό το δυστύχημα? Είναι δυνατόν στο 2023 αυτό το πράγμα? Τη στιγμή που παρακολουθούμε το πακέτο που έρχεται, μια παραγγελία με GPS, με μηνύματα, και μας ενημερώνουν στο δευτερόλεπτο, να μην έχουμε την διαδρομή των τρένων? Είναι δυνατόν? Δεν είναι. Αυτό λέμε. Ακόμα και τα λεωφορεία στην Αθήνα σου λέει σε 3 λεπτά θα έρθει. Συστάσεις το λέει, σε 3 λεπτά, σε 5 λεπτά, σε 6 λεπτά. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Άρα υπάρχουν ευθύνες και αυτές θα πρέπει να αποδοθούν εφόσον. Τώρα αυτό που βλέπουμε. Όλοι οι άνθρωποι που είναι κάτω από τα βαγόνια. Σας παρακαλώ, είναι ζωντανή εικόνα τώρα από το σημείο του δυστυχήματος από το Ρόιτερ. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Ναι, ναι. Ναι. Είναι τωρινή εικόνα, αντιδήμαρχε. Εσείς την ξέρετε, τη βλέπετε και τη βλέπετε, αλλά εμείς τη βλέπουμε τώρα. Ακριβώς. Αυτή, αυτή η εικόνα σε παραπέμπει, Λάμπη, σε αυτή την τραγωδία που ζήσαμε και ζούμε. Αυτό είναι σαν θρίλερ. Σαν θρίλερ είναι. Σαν θρίλερ. Είναι θρίλερ χωρίς το σαν. Εδώ κοιτά. Είναι τρομερή εικόνα. Είναι κάτι που δεν. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, αν το βλέπετε, αν το ζήσετε, δεν μπορείτε να το φανταστείτε από το στούντιο. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια για Δεν είναι αντιδήμαρχε, όντως. Δεν είναι, είναι. Και εμείς μένουμε δηλαδή. Δεν έχω λόγια. Μακάρι αν το πας τώρα πίσω, αυτά τα δύο τρένα, τι έγινε και πώς έγινε. Αν το πας πίσω, Λάμπη, και φτάσεις. Υπάρχει μία λέξη που είναι άδικο αυτό. Δηλαδή είναι άδικο. Έγινε άδικο. Από. Μόνο αυτή τη λέξη είναι και παράλογο. Παράλογο, είναι παράλογο και άδικο. Δηλαδή, δεν έγινε κάτι που οφείλεται σε εγκληματικές αμέλειες πολλών ανθρώπων. Και όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, όχι ενός. Όχι ενός. Φταίει αυτός βεβαίως να το αποδοθούν όλες τις ευθύνες. Αλλά όπως είπε ένας όλος συνομιλητής, θα μπορούσε να είχε πάθει ένα έφραγμα αυτός και να μην. Ακριβώς.
τι θα γινόταν εκεί. Δηλαδή, θα είναι θα δυνατόν 350 άτομα κρέμα στο αεροπλάνο, είναι δύο πιλότοι, ας πούμε. Και δύο μηχανικοί και δύο τέτοιοι και το υπόλοιπο προσωπικό και δεν είναι. Να σας πω και κάτι. Συγγνώμη. Φανταστείτε να ήταν δύο επιβατικά τρένα, τι θα γινόταν. Όχι, δεν θέλω να το φανταστούμε καθόλου. Όχι, φανταστείτε να ήταν μέσα στο τούνελ. Αυτό πήγα να πω. Αυτό που λέει ο Λάμπης τώρα. Φανταστείτε να γινόταν μέσα στο τούνελ. Αυτό, επειδή το λέμε τώρα, άκουσα τον κύριο Λέκα, ο οποίος είπε, εάν η σύγκρουση γινόταν μέσα στο τούνελ, δεν θα μιλάγαμε σήμερα για επιζώντες. Δεν θα ζούσε κανένας. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, όπως το λέτε. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Μητσογιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά και εύχομαι στους γονείς δύναμη και κουράγιο. Αυτό είναι το βασικό. Αυτή η οικογένεια, οι γονείς, αυτοί που μείνανε πίσω και χάσανε τους ανθρώπους τους. Εκεί είναι το θέμα όλο. Και αυτοί χρειάζονται τη στήριξη τώρα και όλα να τα ξεπεράσουν όσο πιο ανώδυνα μπορούν. Μάλιστα. Δεν ξέρω.